Μεγάλη ζήτηση αλλά μικρή προσφορά στα διαμερίσματα προσενοικίαση σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Γεγονός που δημιουργεί πονοκέφαλο στους σπουδαστές που αναζητούν τα τελευταία 24 ώρα στέγη, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες Κύπροι που πέτυχαν πρόσβαση στα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Όλα είναι ενοικιασμένα, ακριβά, αλλά μακάρι να βρούμε. Σύμφωνα με τους ειδικούς στον χτηματομεσητικό κλάδο, το φαινόμενο είναι απότοκο της προτίμησης τα τελευταία χρόνια των ιδιοκτητών να διαθέτουν τα κινητά τους σε διαδικτυακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλαδή με την μέρα. Ως εκ τούτου, τα διαμερίσματα προς ενοικίαση κυρίως στο κέντρο των πόλεων, όπου βρίσκονται και τα πανεπιστήμια, είναι είδος προς εξαφάνιση. Το φαινόμενο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως καταλαβαίνετε, έχει επηρεάσει πολύ την αγορά των μικρών ακινήτων στο κλασικό κέντρο. Ενδιαφέρον υπάρχει πολύ μεγάλο, αλλά σπίτια πλέον αρχίζουν και έχουν μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά αυτά που είναι εδώ κοντά στο Πανεπιστήμιο. Το θέμα που προέκυψε οδήγησε και στην αύξηση των τιμών των ελάχιστων πλέον ακινήτων που διατίθενται προς ενοικίαση. Ζητάνε πολλά. Εγώ νομίζω ένας Έλληνας δεν μπορεί να ενοικιάσει με αυτές τις τιμές που ζητούν. 380 είναι χωρίς επιπλά. Είναι αρκετά ψηλές τιμές. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα στούντιο ενοικιάζονται ακόμη και προς 500 ευρώ, ενώ στην Πάτρα και στην Κρήτη 400 ευρώ. Λίγες μόνο εβδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων, η μόνη λύση για τους φοιτητές φαίνεται να είναι η εξέβρεση διαμερίσματος εκτός κέντρου, μακριά από τα πανεπιστήμια, όπου υπάρχει προς το παρόν προσφορά και σε λογικές τιμές.